η λύση πάντα είναι η μετάνοια, η οποία δεν θα γίνει όμως ως κράτος. Μην το περιμένετε ποτέ να μετανοήσουμε ως κράτος ή ως έθνος. Ναι, μετανοούμε ως μονάδες. Έτσι, ο κάθε ένας, να μετανοήσουμε ο καθένας προσωπικά και ο καθένας επηρεάζει και έναν κύκλο. Έτσι, η αλλαγή κάποιου θα βοηθήσει και κάποιους άλλους να αλλάξουν. Η αληθινή αλλαγή, έτσι, η αληθινή μετάνοια είναι η αληθινή αλλαγή. Και αν υπάρξει ένα κρίσιμο ποσοστό, να το πούμε έτσι, μετανοούντων, θα σωθούν και θα σωθεί η πατρίδα, έτσι, η Ελλάδα, το έθνος. Όπως, ας πούμε, θα σωζόντουσαν και τα Σόδομα και τα Γόμορα, αν υπήρχαν 10 δίκαιοι. Για σκεφτείτε πόσο μικρό είναι το ποσοστό. Μέσα σε χιλιάδες να βρεθούν 10 άνθρωποι που να είναι πιστοί στο Θεό. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία. Μπορεί να είσαι ένας και να μην βλέπεις γύρω σου στους 1000 ανθρώπους κανέναν άλλον που να ζει εν Χριστώ. Δεν πειράζει, εσύ να παραμείνεις σταθερός. Και αν χρειαστεί να τα βάζεις και με τους 1000 που είναι γύρω σου. Να τα βάζεις με την καλλιένια, δηλαδή να αντισταθείς, να κρατήσεις τη θέση σου. Έχει τεράστια σημασία αυτό. Και μπορεί να μην είσαι με τους 1000, ας πούμε, με κανέναν από τους 1000, να είναι όμως ένας διπλανός σου που έχει άλλους 1000 εχθρούς κι αυτός και να περιμένει από σένα να στηριχτεί και να στηρίξει αυτόν τον άλλον που είναι σε μια άλλη ομάδα με άλλους 1000 αντίθετους με αυτόν. Με παίρνουν άνθρωποι από την άκρη του κόσμου και μου λένε πόσο στηριχτήκανε. Ανθρωπίνως βέβαια, από τις ομιλίες και όλα αυτά που κάναμε και που δεν κάναν το εμβόλιο. Άνθρωποι από διάφορες χώρες, έτσι, από όλο τον κόσμο. Ναι, και περιμένουν ένα στήριγμα, μια φωνή αλήθειας. Καταλάβατε. Έχει τεράστια σημασία η αλήθεια μέσα σε ένα ωκεανό ψεύδος. Και ο Ιερός Όσθωμος αυτό έλεγε στους ακροατές του. Λέει, σας είπα, λέει, 100, κρατήστε 10, γιατί δεν τα θυμάστε όλα, φυλάξτε το ένα, κάντε πράξη το ένα και πείτε το και σε έναν ακόμα τουλάχιστον. Να το λέτε και στους άλλους. Γιατί όσο το λες, τόσο και εσύ το πιστεύεις βαθύτερα, το εδραιώνεται μέσα σου. Βασικά έχουμε αυτό που δίνουμε. Όταν βοηθάς τον άλλον, τότε βοηθιέσαι και εσύ. Έτσι, έχει τεράστια σημασία λοιπόν αυτά που μαθαίνουμε να τα λέμε και στους άλλους, σε όσο έχουν καλή διάθεση. Όταν το λέμε, έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Ταπεινά θα το πούμε, δεν το πούμε με υπερηφάνεια. Το θέλημα του Θεού κάνουμε. Ο Κύριος τι είπε, ο έχω νότα, ακούει, ακούε το, έτσι δεν έλεγε. Λοιπόν, και η αγάπη έχει δύο σκέλη, είναι μία προς το Θεό και άλλη είναι προς τον πλησίον. Και αυτό που ζητάει ο Χριστός είναι να αγαπήσεις, λέει, τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και αυτό βέβαια είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη σου να τον αγαπήσεις όπως σε αγάπησα εγώ. Δηλαδή και πάνω από τον εαυτό σου, έτσι, γιατί ο Θεός μας αγάπησε θυσιάζοντας τον εαυτό του, τη ζωή του. Πώς θα ήθελες να σου φερθούν εσένα όταν, ας πούμε, εσύ έχεις πάρει ένα λάθος δρόμο, μια λάθος κατεύθυνση και πας στον κρεμό. Δεν θα θες να σου φωνάξει κάποιος, να σου πει, πού πας, γύρνα πίσω. Αυτό σου λέγει ο Χριστός, να ενδιαφερθείς για τον άλλον. Δεν θα το πεις εγωιστικά ότι εγώ ξέρω καλύτερα από σένα και σου κάνω το δάσκαλο. Θα πεις ταπεινά ότι αυτό λέει ο Χριστός μας, αυτό λέει το Ευαγγέλιο, αυτό λέει η Αγία Γραφή, αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και καλούμαστε να έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Όλοι έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Πώς το λες ότι πρέπει να αποκτήσουμε, να έχουμε? Το έχουμε. Το έχουμε απλώς τι? Το έχουμε μπαζωμένο και απενεργοποιημένο. Καλούμαστε να το ενεργοποιήσουμε. Και μία, ας πούμε, λειτουργία ενεργοποίησης είναι και αυτό, το να αγαπήσεις τον πλησίον σου, να διαφερθείς για τον άλλο, να διαφερθείς για το διπλανό σου, για το παιδί σου, είσαι μητέρα, είσαι πατέρας, πες ένα σωστό λόγο στο παιδί σου. Έρχονται οι γονείς και τους λέω, είπατε στο παιδί σας να φυλάξει την παρθενία του, την αγνότητά του, να μην παίρνει κινητά, να μην φοράει παντελόνια, αν είναι κορίτσι, λοιπά, να συμπεριφέρεται σωστά. Λέει, πες τα εσύ, πάτερ, τώρα που θα έρθει.
Καλά, εγώ να τα πω, θα τα πω κι εγώ έτσι. Θα το δω το παιδάκι μια φορά στους 2 μήνες, στους 3 και αν, και 1-2 λεπτά πόσο χρόνο θα έχω. Εσύ που το έχει 24 ώρες για κάθε μέρα, δεν θα πρέπει να του πει κάτι. Όχι, λέει, γιατί μετά θα με θεωρήσει κακό εμένα. Οπότε να γίνω εγώ κακό, ο πνευματικό. Καταλάβατε. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι αγάπη. Ναι. Αυτό είναι αγάπη στον εαυτό μας, έτσι, κακή αγάπη. Για να είμαστε εμείς το απειρόβλητο, έτσι, να μην μας πει το παιδί μας ότι είσαι κακή μαμά, ας πούμε, και δεν σε θέλω. Έτσι. Δεν λέμε την αλήθεια. Και αφήνεις το παιδί σου να γκρεμίζεται και λες, κάνεις πάσα στον πνευματικό, πες τα συμπάτερ. Εσένα λέει, θα σε ακούσει, μετά δεν με ακούει. Ο Θεός θα σε βοηθήσει. Και εσύ να κάνεις την προσευχή σου και θα σε φωτίζει ο Θεός. Αρκεί να μην χάσουμε την ελπίδα μας στο Θεό, όπως είπαμε, έτσι, και τον αγώνα μας. Να μην σταματάμε τον αγώνα μας. Και ο Θεός θα μας βοηθήσει να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Για κάθε άνθρωπο. Η διάκριση είναι μετά την αγάπη. Αν αγαπήσουμε σωστά το Θεό και τον πλησίον, μετά θα έχουμε και τη διάκριση να μιλήσουμε. Όταν μιλάς, πάντα με αγάπη θα μιλάς.